Με το μάθημα της βιολογίας ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους αποφύτους των γενικών λυκείων, με τη σειρά να παίρνουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έως τις 2 Ιουλίου. Έδινα βιολογία προσανατολισμού, τα θέματα ήταν βατά. Πιστεύω πως έγραψα πολύ καλά. Δεν έγραψα καλά και δεν ξέρω πώς ήταν τα θέματα. Τα θέματα σήμερα κρίθηκαν μέτριας δυσκολίας για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και βατά στη βιολογία γενικής παιδείας. Τα θέματα ήταν βατά σήμερα. Ένας μαθητής δηλαδή που είχε διαβάσει καλά μπορούσε να φτάσει εύκολα στο 20. Ταυτόχρονα μαθητές που είναι πιο μέτροι μπορούσαν να φτάσουν εύκολα στο 15. Εντάξει, καλά ήταν. Μέτρια γράψαμε. Εντάξει, καλά το πήγαμε. Μέτρια. Εντάξει, ήταν αρκετά βατά, μπορώ να πω. Θεωρώ ότι όποιος έχει κάνει καλή προετοιμασία μπορεί να γράψει. Αυτό. Εντάξει, όλα εξαρτάται και από την ψυχολογία. Σίγουρα. Αλλά εντάξει, θα δείξει. Περιμένουμε αποτελέσματα. Εντάξει, θεωρώ ότι έχω γράψει καλά. Θα δούμε. Πού στοχεύεις, σε ποια σχολή? Την ιατρική θέλω. Εντάξει. Δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Θα δούμε. Οι περισσότεροι εξεταζόμενοι εκμεταλλεύτηκαν έως το τελευταίο λεπτό που τους δόθηκε μέχρι να παραδώσουν γραπτά, με τους γονείς να συμμερίζονται την αγωνία τους έξω από τα σχολεία. Ζεις τις αγωνίες που ζει και αυτό, αλλά εσύ τα κρατάς μέσα σου. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, εντάξει, ο Θεός θα βοηθήσει όλα τα παιδιά να γράψουν καλά, να πετύχουν τους σκοπούς τους, τα όνειρά τους. Όσον αφορά στις βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων, φέτος αναμένεται να έχουν πορεία ανσανσέρ. Ειδικά στην χημεία και στη φυσική ζωρίστηκαν τα παιδιά και πιστεύω ότι θα υπάρχει μια μεγάλη πτώση στις βάσεις. Στα πολυτεχνία πιστεύω κοντά στα 1000 μόρια και στην ιατρική σίγουρα θα είναι πάνω από 300 μόρια η πτώση των βάσεων. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκαν και οι βαθμολογίες των λυκείων καθώς και οι αριστούχοι, μεταξύ των οποίων η Κατερίνα Φουκάκη, που συγκέντρωσε βαθμολογία 19,1. Σίγουρα νιώθεις περήφανος όταν το παιδί σου έχει αριστεύσει, αλλά εκείνο που επιδιώκεις αγωνία πιο πολύ να το δεις να αριστεύσει στην υπόλοιπη του ζωή. Αυτό είναι ένα στάδιο. Με το πέρας των εξετάσεων για τα γενικά λύκεια, σειρά παίρνει το μηχανογραφικό και τα αποτελέσματα των πανελληνίων, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές Ιουλίου.